Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Από το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα κυκλοφορήσουν περισσότερα λεωφορεία στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, ενώ στα τέλη Σεπτεμβρίου ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών θα ενισχυθεί με επιπλέον οχήματα που αναμένεται να κυκλοφορήσουν μέσα στους επόμενους μήνες, όπως αυτό γνωστοποίησε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Ταϊκούρας μετά τη συνάντηση εργασίας που είχε στην έδρα του οργανισμού στην συμπρωτεύουσα. Οι άμεσες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του συγκοινωνιακού έργου του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία του οργανισμού υπό τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Ταϊκούρα. Τις επόμενες εβδομάδες θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε το συγκοινωνιακό έργο του ΑΣΤ, αυξάνοντας τον αριθμό των λεωφορείων στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, δήλωσε ο κ. Ταϊκούρας. Ταυτόχρονα όμως και σε συνέχεια της χθεσινής σύσκεψης που είχαμε, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι γίνονται πολύ μεγάλα εμβληματικά έργα στη Θεσσαλονίκη, αλλά και δρομολογούνται και άλλα, όπως είναι το flyover. Έργα που απαιτούν πρόσθετο συγκοινωνιακό έργο. Άρα το αντικείμενο της σημερινής συνάντησης ήταν κυρίως πώς θα ενισχυθεί ο αριθμός των λεωφορείων στους δρόμους της Θεσσαλονίκης το επόμενο χρονικό διάστημα, ενώ εβδομάδες και μήνες, και να αρχίσουμε να δρομολογούμε την επόμενη μέρα του ΑΣΤ. Τις επόμενες ημέρες θα υπάρχουν πρόσθετη οδηγή στο δυναμικό του ΑΣΤ, κυρίως με παρεμβάσεις της ίδιας διοίκησης. Τις επόμενες εβδομάδες θα υπάρχουν πρόσθετα λεωφορεία στους δρόμους Θεσσαλονίκης και εκτιμώ ότι με κάποιες πρόσθετες κινήσεις που θα δρομολογήσουμε και τις οποίες εξακολουθούμε να συζητούμε, στο τέλος Σεπτεμβρίου θα υπάρχουν ακόμα περισσότερα λεωφορεία στους δρόμους Θεσσαλονίκης για τους επόμενους μήνες. Σας ευχαριστώ πολύ. Για πόσα λεωφορεία και πόσους οδηγούς μας να κυριαρχούμε? Επειδή είναι πολλές σύνθετες πρωτοβουλίες οι οποίες αναλαμβάνονται, ακριβή αριθμό δεν μπορώ να σας δώσω. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω είναι ότι με πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η διοίκηση του ΑΣΤ. Για παράδειγμα, από αύριο θα υπάρχουν κάποιοι πρόσθετοι οδηγοί. Από την άλλη εβδομάδα θα υπάρχουν από εσωτερικές μετακινήσεις ακόμα περισσότεροι οδηγοί. Αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά από το τέλος της επόμενης εβδομάδος θα αρχίσουν να υπάρχουν κάποια πρόσθετα λεωφορεία στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Και μετά δρομολογούνται δύο ακόμα παρεμβάσεις σε συνεργασία με τους εργαζόμενους. Να υπενθυμίσω ότι καθ' όλη τη διάρκεια της σύσκεψης ο πρόεδρος των εργαζομένων ήταν παρόν και θα είναι παρόν σε όλες τις σκέψεις, έτσι ώστε να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο τον στόλο που θα είναι στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Ακριβή στοιχεία δεν μπορώ να σας δώσω τώρα γιατί εξαρτάται και από την ζήτηση και την προσφορά που θα υπάρχει. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται και τα 100 ηλεκτρονικά. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών υπενθύμησε ότι ο οργανισμός βρίσκεται σε καθεστώς ειδικής εκαθάρισης από το 2017, σημειώνοντας ότι προβλέπεται να ληφθούν σχετικές αποφάσεις έως το τέλος του έτους. Τα κίνητα που θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη. Είναι γεγονός ότι κατατέθηκε στη Βουλή η σύμβαση για την παροχή στη χώρα 250 ηλεκτρικών λεωφορείων. Από τα 250 ηλεκτρικά λεωφορεία, 110 σχεδιάζονται να έρθουν στη Θεσσαλονίκη. Αυτό σημαίνει ότι ενισχύεται ο στόλος δυνητικά στη Θεσσαλονίκη, αλλά όπως ξέρετε υπάρχουν και αρκετά λεωφορεία τα οποία είναι αρκετά παλαιά και τα οποία ουσιαστικά αποσύρονται ή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην καθημερινότητα του πολίτη. Αυτά τα συν 110 λεωφορεία είναι σημαντικό περιουσιακό στοιχείο για τη Θεσσαλονίκη, αλλά το πώς ακριβώς αυτά θα λειτουργήσουν, τι ανάγκες θα καλύψουν και τι στόλο θα αντικαταστήσουν είναι κάτι που θα δει ο ΑΣΤ, αλλά όχι μόνο ο ΑΣΤ, συνολικά οι συγκοινωνιακοί φορείς στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό και σε όλες τις συναντήσεις και χθες και σήμερα συμμετέχει η διοίκηση του ΑΣΤ, του ΟΣΕΘ, τα ΚΤΕΛ και οι εργαζόμενοι. Κοινώς, όσοι εμπλέκονται με το συγκοινωνιακό έργο στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις, όλοι θα συμμετέχουν, όλοι θα συμβάλλουν, έτσι ώστε να βρούμε τις βέλτιστες εφικτές λύσεις για τον πολίτη στη Θεσσαλονίκη. Και θα το επαναλάβω,
ότι μιλάμε για ένα περιουσιακό στοιχείο που είναι σε ειδική εκαθάριση από το 2017 και έχουν δοθεί έκτοτε και δύο παρατάσεις σε αυτό. Άρα είμαστε σε ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να νιώθουν ασφάλεια και οι εργαζομένοι αλλά και οι πολίτες ποιο θα είναι το μέλλον των συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη. Οι ίδιοι θέσαμε καταληκτική ημερομηνία το τέλος του έτους ακριβώς για να μην μεταθέτουμε το πρόβλημα στο μέλλον. Έτσι ώστε να απαντήσουμε με ολιστικό τρόπο αλλά και μόνιμο τρόπο στα εύλογα ερωτήματα τα οποία. Να περάσουμε τώρα σε σχόλια και ειδήσεις από την επικαιρότητα και μαζί μου στο στούντιο του RTV, στο κεντρικό σήμερα στούντιο στην Άρτα, ο συνάδελφος δημοσιογράφος Βαγγέλης Πίχας. Βαγγέλη, εδώ δεν ισχύει ότι δεν σε πιάνουμε ούτε με τριπλή. Πρέβεζα, Άρτα. Ναι, έτσι, εντάξει. Αυτή είναι η διαδρομή. Μέχρι εδώ. Ωστόσο, τα αυτοδιοικητικά τα οποία μας απασχολούν, διότι αύριο τελειώνει λίγη προθεσμία υποβολής συνδυασμών για τις αυτοδιοικητικές, τις δημοτικές καλύτερα και περιφερειακές εκλογές. Νομίζω ότι δίνουν, αν θέλεις έτσι, το έναυσμα της νέας προεκλογικής περίοδου για τις εκλογές του Οκτώβρη. Και φυσικά υπάρχουν πολλά ακόμα ζητήματα ανοιχτά μέχρι τις κάλπες της 6ης Οκτώβρη. Καταρχάς, Μίκη μου, να πω ότι ήταν ωραία η πάσα που μου έδωσε στην αρχή, γιατί η Πρέβεζα που παρακολουθεί πάρα πολύ RTV, όπως και η Λευκάδα και όλες οι γύρω περιοχές, σε λίγες ημέρες θα μπορέσουν να έχουν πραγματικά το στούντιο που αρμόζει για όλη την ευρύτερη περιοχή. Οπότε πιστεύω ότι και ο Ηλίας και ο Χρήστος Κανιάτης να μην έχουν άλλα σχέδια και επεκταθούμε και ακόμα περισσότερο, γιατί θα με βλέπεις μία φορά στις 10 μέρες. Λοιπόν, και από προσπαθούμε. Στούντιο του RTV. Προσπαθούμε να το ετοιμάσουμε γρήγορα και να είναι και έτοιμο και στις εκλογές αυτές τις αυτοδιοικητικές. Τώρα. Η διαδικασία των ημερών είναι ότι πρέπει να κλείσουν τα ψηφοδέλτια. Το είπαμε και χθες, το λέμε και σήμερα, απομένει μια μέρα, αύριο. Τώρα πώς τα κατάφερε η κυβέρνηση, την ίδια μέρα που παραδίδουμε τις φορολογικές δηλώσεις, το deadline, να υπάρχει το deadline για να παραδώσουν τα ψηφοδέλτια, αλλά και οι δύο περιπτώσεις δεν παίρνουν παράταση. Μέχρι αύριο είναι το βράδυ. Σωστά. Όποιος δήλωσε, δήλωσε. Όποιος θέλει να πάρει μέρος, μπορεί να πάρει μέρος. Θέλουμε και εμείς ένα μήνυμα. Και ό,τι δήλωσε, έτσι. Ε? Και ό,τι δήλωσε. Και ό,τι δήλωσε. Διαγραφές, επιστροφές δεν αναγνωρίζονται. Όχι, διαγραφή. Α, ναι, μετά. Γιατί η διαγραφή μπορεί να γίνει και μέχρι αύριο, έτσι. Όχι η διαγραφή, αποχώρηση. Αποχώρηση, σωστά. Όποιος θέλει μπορεί να αποχωρήσει από υποψήφιος, έτσι, υποψήφια. Λοιπόν, δεν νομίζω να έχουμε κάτι τέτοιο τελευταία στιγμή. Τελευταίες αποχωρήσεις έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα. Πάντως να σου πω. Στην Πρέβεζα έγιναν αποχωρήσεις την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Στα social media μέχρι και απόψε το βράδυ υπάρχουν κάποιες δηλώσεις όσον αφορά κάποια ονόματα τα οποία θα ανακοινωθούν και θα ανακοινωθούν. Και λέω τόσο καιρό συζητάμε για υποψηφίους, για συνδυασμούς, για είμαστε πάντα της τελευταίας στιγμής, του τελευταίου λεπτού. Δηλαδή κάποιοι θα πρέπει να ανακοινωθούν το τελευταίο πεντάλεπτο. Είναι και η στρατηγική των παρατάξεων και, και των επικεφαλής που είναι σε αυτούς τους συνδυασμούς. Γιατί υπάρχουν κάποια ονόματα, όπως και αυτή την εβδομάδα, ανακοίνωσε και χθες ο κύριος Γεωργάκος, ανακοίνωσε στην Πρέβεζα, ανακοίνωσε και ο κύριος Τσιρογιάννης και ο κύριος Σιαφάκας. Αναμένουμε να δούμε λίγο σήμερα και αύριο στο Δήμο Αρτέων, αν επιφυλάσσουν κάποια έκπληξη, γιατί ακούγονται διάφορα ονόματα και ισχυρά ονόματα του τόπου μας. Μιλάμε τώρα για το Δήμο Αρτέων. Δεν θεωρώ ότι μέχρι αύριο το βράδυ θα έχουμε τόσο πολύ μεγάλες αλλαγές στο σκηνικό που έχει διαμορφωθεί. Επαναλαμβάνω όμως αυτό που είπα εχθές, ότι δεν έχουμε δει απολύτως το πλήρες ψηφοδέλτιο του κάθε συνδυασμού και του κυρίου Τσιρογιάννη και του κυρίου Σιαφάκα και δεν το έχουμε δει στο σύνολο των ονομάτων. Πόσοι είναι τελικά αυτοί που θα λάβουν μέρος σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές και ταυτόχρονα ποιοι θα είναι, γιατί όλη αυτή την περίοδο, επειδή ήταν μακρά η περίοδος της προεκλογικής κατάστασης και οργάνωσης, υπήρχαν ονόματα και στο πρόσφατο παρελθόν, αλλά και ονόματα πριν από 3-4 μήνες, που δεν τα θυμόμαστε ότι είναι μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε λοιπόν αύριο το βράδυ 31, μόλις κατατεθούν, από την Παρασκευή το πρωί θα έχουμε τις λίστες και θα ξέρουμε ακριβώς ποια θα είναι τα ονόματα και
ποιος ο αριθμός που έχει δηλωθεί από κάθε συνδυασμό. Τότε θα μιλάμε με πραγματικά στοιχεία. Σωστά. Έτσι δεν θα μιλάμε ούτε με εκτιμήσεις, ούτε με το πόσοι συνδυασμοί ήταν μέχρι στιγμής, πόσοι είχαν την επιθυμία και εκδήλωσαν ενδιαφέρον, αλλά τελικά δεν έφτασαν ως το πρωτοδικείο. Mm-hmm. Μιλάμε με άλλα δεδομένα από την, ναι, από την ερχόμενη εβδομάδα. Και πιστεύω, συγγνώμη που σε διακόπτω, και πιστεύω ότι έτσι όπως λειτουργεί αυτή τη στιγμή όπως λειτουργούν οι αυτοδιοικητικές εκλογές αυτή τη φορά, δηλαδή μέχρι 31 Αυγούστου, deadline για την κατάθεση των υποψηφίων. Έχει ένα μήνα και 8 μέρες ο κάθε συνδυασμός να παρουσιάσει το έργο του. Σε αυτόν τον ένα μήνα και στις 8 μέρες δεν θα μπερδεύεται με ανακοινώσεις, με το να στήσουμε το ψηφοδέλτιο. Δηλαδή θα υπάρχει καθαρά προεκλογικός αγώνας σε αυτές τις ημέρες. Πράγμα το οποίο δεν γινόταν στις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Mm-hmm. Μέχρι συγκεκριμένες ημέρες πριν τις εκλογές μπορούσε κάποιος να δηλώσει υποψήφιο και αναλωνόταν εκεί και οι επικεφαλής αλλά και οι συνδυασμοί, οι παρατάξεις δηλαδή. Έτσι. Yeah. Ενώ τώρα κλείνει η κάνουλα που λέμε. Κατατίθενται οι υποψήφοι, οπότε ο κάθε υποψήφιος έχει και τη δυνατότητα να παρουσιάσει το πρόγραμμα του συνδυασμού του και ο κάθε επικεφαλής έχει και τη δυνατότητα να οργανώσει ακόμα καλύτερα το συνδυασμό του, την παράταξή του, έτσι. Σωστά. Σωστά. Και να ξεδιπλώσει το πρόγραμμά του και να, βέβαια, το παρουσιάσει. Σωστά το είπες. Ωστόσο, Βαγγέλη, νομίζω ότι έχεις κάποια στοιχεία τα οποία αφορούν την προηγούμενη εκλογική διαδικασία, ναι, που καλό θα ήταν να τα υπενθυμίσουμε. Να τα ξαναδούμε, mm-hmm, να τα ξαναφρεσκάρουμε στη μνήμη μας, διότι και το επόμενο διάστημα νομίζω πως θα είναι ένα συγκριτικό στοιχείο. Ναι, ναι, βέβαια. Για να μπορέσουμε να κάνουμε διάλογο. Είπαμε και πριν, έτσι βγούμε στο κεντρικό, ναι, δελτίο που συζητούσαμε, ότι καλό θα είναι σιγά σιγά να ξεκινήσουμε να δίνουμε κάποια στοιχεία, να κάνουμε κάποιες αναλύσεις, να μην είμαστε μόνο σε φιλολογικό ρεπορτάζ και σε ένα επίπεδο στο οποίο ναι, θα δούμε τι θα γίνει. Οπότε λοιπόν καθίσαμε. Ξεκινάμε από το Δήμο Αρταίων. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το Δήμο Αρταίων σήμερα. Το 2019 ήταν στο 65,9% η συμμετοχή, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Υπήρχαν 6 συνδυασμοί, απλά να κάνω μια γρήγορη έτσι, ανασκόπηση. Ναι. Ήταν του κυρίου Τσιρογιάννη, της κυρίας Ταπρατζή, του κυρίου Παπαλέξη, του κυρίου Μπαλάγκα, του κυρίου Καλόνη και της κυρίας Κιτσαντά. Τα αναφέρω έτσι με τη σειρά όπως έγιναν την πρώτη Κυριακή. Υπήρχε πρώτη και δεύτερη Κυριακή. Mm-hmm. Στη δεύτερη Κυριακή νικητής ο κύριος Τσιρογιάννης. Εγώ μιλάω για την πρώτη Κυριακή πάντα στα στοιχεία που θα δώσουμε τώρα, διότι αυτή τη φορά έχουμε 4 συνδυασμούς στο Δήμο Αρταίων, του κυρίου Τσιρογιάννη, του κυρίου Σιαφάκα, του κυρίου Καλόνη και της κυρίας Αμπελογιάννη. Οπότε λοιπόν από 6 πάμε στους 4. Ποιοι λείπουνε? Λείπουνε 2 συνδυασμοί που έχουν να κάνουν με το ΣΥΡΙΖΑ και με το ΠΑΣΟΚ. ΣΥΡΙΖΑ εκπροσωπούσε η κυρία Τζέννη Ταπρατζή και ο κύριος Παπαλέξης. Αυτοί οι 2 συνδυασμοί στο σύνολό τους είχαν 9.500 σταυρούς το 2019. Δηλαδή είχε πάρει ο κύριος Τσιρογιάννης 9.300 στην πρώτη Κυριακή, 5.027 είχε πάρει η κυρία Ταπρατζή, 4.441 ο κύριος Παπαλέξης, 3.858 ο κύριος Μπαλάγκας, ο κύριος Καλόνης 1.428 και η κυρία Κιτσαντά 1.276. Οπότε εδώ έχουμε εκτός την κυρία Ταπρατζή, εκτός τον κύριο Παπαλέξη, εκτός τον κύριο Μπαλάγκα. Και έχουμε μέσα τον κύριο Σιαφάκα, τον κύριο Τσιρογιάννη που παραμένει ο κύριος Καλόνης και έρχεται η κυρία Αμπελογιάννη στη θέση, θα έλεγα εγώ, της κυρίας Κιτσαντά, γιατί όταν αποχώρησε η κυρία Κιτσαντά πήρε τη θέση της κυρία Αμπελογιάννη. Έτσι δεν είναι, δεν κάνω λάθος. Αλλάζουν τα δεδομένα. Ναι. Γιατί και σε αυτή την εκλογική διαδικασία του 2019 πάλι υπήρχαν 2 υποψήφοι από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Σωστά. Ήταν ο κ. Μπαλάγκας, έτσι δεν είναι? Σωστά. Και σήμερα λοιπόν έχουμε 2 mm-hmm. εκπροσώπους από τη Νέα Δημοκρατία, αν μπορούμε να το πούμε. Που προέρχονται. Που είναι και μέλη. Είναι μέλη της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Ο κύριος Σιαφάκας είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχει απαρνηθεί το παρελθόν ακριβώς. του και Αλλά, την πολιτική όπως του. Και εσύ, δεν υπάρχουν 2 συνδυασμοί. Ναι. Άρα θα πρέπει να έχει. Αποκτούν άλλα χαρακτηριστικά αυτές οι εκλογές. Διότι θα πρέπει να δούμε πώς θα μετακινηθεί το εκλογικό σώμα. Ναι. Και πώς θα μετακινηθεί. Δεν συγκρίνουμε, για να μην παρεξηγηθούμε, δεν συγκρίνουμε τη δυνατότητα που είχε ο κύριος Μπαλάγκας ή ο κύριος Σιαφάκας τώρα. Δεν το βάζουμε στο ζύγι, έτσι, για βέβαια. Να μην παρεξηγηθούμε. Όχι. Απλά αναφέρουμε τη διαδικασία πώς είναι. Οπότε είναι 2 συνδυασμοί.
της κυρίας Ταπρατζή και του κυρίου Παπαλέξη, οι οποίοι είναι εκτός. Είναι, ας πούμε, ο κεντροαριστερός χώρος. Από έτσι. Το Δήμο Αρταίων. Ναι. Τέσσερις αυτή τη φορά, καλά, το είπες, έξι την προηγούμενη φορά. Με τα δεδομένα αυτά είναι οι 9.500 σταυροί έξω από τον κεντροαριστερό χώρο. Τώρα, ακριβώς, μπορεί να διαμορφωθεί και οι σταυροί από τον κεντροαριστερό χώρο να ήταν περισσότερο, να είναι περισσότερο 2023. Δεν το αναλύω αυτό, εντάξει, για να τα βάζουμε τα πράγματα σε ούτε μια σειρά. Κανένας μπορεί να πει πώς θα μετατοπιστεί και πώς θα είναι. Σαφώς. Δηλαδή, απλά λέμε ότι αλλάζουν, ναι, τα χαρακτηριστικά. 40.000 εγγεγραμμένοι στο Δήμο Αρταίων, 25.330 ήταν οι καταμετρήσεις που έγιναν από όλους αυτούς τους συνδυασμούς. Την πρώτη Κυριακή, επαναλαμβάνω, για να μην να το ξεκαθαρίσουμε μία και καλή. Τη δεύτερη Κυριακή έγινε η μάχη ανάμεσα στον κύριο Τσιρογιάννη και την κυρία Ταπρατζή. Επικράτησε ο κύριος Τσιρογιάννης, όπως είναι γνωστό, και είναι ο νυν δήμαρχος. Αυτή τη στιγμή οι τέσσερις συνδυασμοί που υπάρχουν είναι λίγο δύσκολο να δώσουν ποσοστά πολύ μεγάλα στο ΚΚΕ που εκπροσωπείται από τον κύριο Καλόνη και που εκπροσωπείται από την κυρία Βάσο Αμπελογιάννη, ο άλλος συνδυασμός που έγκυται περισσότερο, κλείνει το μάτι και προς το ΜΕΡΑ25 και προς δυνάμεις που είναι προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ, χωρίς να παρεξηγηθώ, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτοί οι δύο συνδυασμοί να έχουν ένα πολύ υψηλό ποσοστό στο Δήμο Αρταίων για να δώσουν τη δυνατότητα να πάει στο δεύτερο γύρο η εκλογική διαδικασία. Θεωρώ δηλαδή ότι θα έχουμε νικητή την πρώτη Κυριακή στο Δήμο Αρταίων. Αυτή είναι η δική σου εκτίμηση? Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση προσωπική. Χωρίς να λέω ότι δεν είναι ικανή η κυρία Μπελογιάννη ή ο κύριος Στράτος Καλόνης. Εννοώ με βάση τα ποσοστά που έχουν οι χώροι που εκπροσωπούν. Μπορεί όμως ως άτομο ο καθένας από αυτούς να έχει κάνει μια πολύ διαφορετική προσέγγιση στις εκλογές του 2023 και μπορεί να διαμορφωθεί μια άλλη έκπληξη και να έχουμε άλλα πράγματα. Εγώ πάω με βάση τη στατιστική και με βάση τους αριθμούς που έχω μπροστά μου. Μάλιστα. Πάμε τώρα και στο Δήμο Πρέβεζας, να δούμε και εκεί τι γίνεται, ναι, με κάποια στοιχεία από τις εκλογές του 2019 και πόσο σήμερα έχουμε περίπου ίδια χαρακτηριστικά ή έχουμε και εδώ ανακατατάξεις. Ναι, έχουμε και εδώ ανακατατάξεις και είναι περίπου το ίδιο που συμβαίνει και στο Δήμο Αρταίων, Βίκη. Λιγότεροι δηλαδή συνδυασμοί. Λιγότεροι συνδυασμοί. Στο Δήμο Πρέβεζας οι εγγεγραμμένοι ήταν 30.811 και ψήφισαν στο σύνολό τους, αν έχω κάνει καλά την πρόσθεση, την πρώτη Κυριακή πάντα μιλάμε, 17.952. Και εκεί υπάρχει η εξής ιδιαιτερότητα. Έχουμε 2, 4, 6 συνδυασμούς που μπήκαν στη μάχη το 2019 στο Δήμο Πρέβεζας και τώρα στο Δήμο Πρέβεζας έχουμε 4 συνδυασμούς οι οποίοι είναι του κυρίου Γεωργάκου που είναι νυν δήμαρχος και εκπροσωπείται και από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και από στελέχη άλλων κομμάτων. Έχουμε τον κύριο Γιώργο Νίτσα, έχουμε τον κύριο Κύρλα και έχουμε και το ΚΚΕ. Οπότε, το ΚΚΕ με τον κύριο Κύρλα, συγγνώμη. Οπότε εδώ πάλι γίνεται μια αναγωγή, γίνεται μια κατάσταση η οποία έχει να κάνει με μια ιδιαιτερότητα ότι υπάρχουν πολλοί σταυροί στο περιθώριο, θα έλεγα, διότι δεν υπάρχει εκπρόσωπος από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει εκπρόσωπος από το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε και μια ανακοίνωση στην Πρέβεζα και ανέφερε ότι ψηφίστε κατά συνείδηση τα μέλη και οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ στον ομό Πρέβεζας. Ανακοινώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, η νομαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ψηφίστε κατά συνείδηση. Οπότε και εδώ έχουμε μια ιδιαιτερότητα. Οι συνδυασμοί που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, οι τρεις ισχυροί, του κυρίου Γεωργάκου, του κυρίου Νίτσα και του κυρίου Κύρλα από το ΚΚΕ, ο κύριος Νίτσας έχει έναν ανεξάρτητο, θα έλεγα, συνδυασμό. Προέρχεται από κεντροαριστερό χώρο, αλλά έχει όμως και ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας μέσα. Είναι μια μίξ κατάσταση. Εκεί λοιπόν, σε αυτούς τους τρεις δυνατούς συνδυασμούς, γιατί και το ΚΚΕ με τον κύριο Κύρλα έχει ένα δυνατό συνδυασμό, θεωρώ ότι είναι και εκεί πάρα πολύ δύσκολο, με βάση τη στατιστική και τους αριθμούς, να οδηγηθούμε σε δεύτερη Κυριακή. Nice.
Απλά να πω πολύ γρήγορα ότι ο κύριος Γεωργάκος το 2019 είχε πάρει την πρώτη Κυριακή 4.151 σταυρούς. Ο κύριος Μπαΐλης, πρώην δήμαρχος Πρέβεζας, που τον εκτόπισε ο κύριος Γεωργάκος, πήρε 3.943. 2.917 είχε πάρει ο κύριος Νίτσας. 2.371 ο κύριος Τροπόκης. 2.346 ο κύριος Φονταράς. 2.205 ο κύριος Αμάραντος. Υπήρχε και ένα συνδυασμό με 174 σταυρούς, τον οποίο εντάξει. Μπορώ να τον βάλω και αυτόν στο συν, αλλά τον άφησα απ' έξω. Λοιπόν, οπότε εδώ τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι είναι έξω ο κύριος Μπαΐλης, που εκπροσωπεί το ΠΑΣΟΚ, που εκπροσωπούσε το ΠΑΣΟΚ επί σειρά ετών. Ήταν σειρά ετών, επί σειρά ετών δήμαρχος Πρέβεζας ο κύριος Μπαΐλης και πρώην δήμαρχος Λούρου. Εκτός ο κύριος Ροπόκης, εκτός ο κύριος Φονταράς. Ο κύριος Ροπόκης έχει μπει στο συνδυασμό του κυρίου Γιώργου Νίτσα αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Νίκος Τζίμας που είναι πρώην πρόεδρος της ΝΟΔΕ Πρέβεζας, που κατέβηκε αυτόνομος να διεκδικήσει τη δημαρχία πριν από λίγες μέρες, αποσύρθηκε από την υποψηφιότητά του ως δήμαρχος και δήλωσε ότι βάζει υποψήφιος πλέον δημοτικός σύμβουλος με τον κύριο Γιώργο Νίτσα. Και εδώ έχουμε λοιπόν πάλι μεγάλο έλλειμμα κεντροαριστερού χώρου, καθώς είναι έξω και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ στο Δήμο Πρέβεζας. Και αναμένουμε πάντως, να δούμε τι θα γίνει. Βαγγέλη, όλο το προηγούμενο διάστημα, και θα το δούμε αυτό βέβαια, υπάρχει και κοινή κάθοδος παρατάξεων, έτσι, όπου κάποιοι επικεφαλείς θέλησαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους. Ο ένας βέβαια παραχώρησε τη θέση του σε έναν από τους επικεφαλείς αυτούς που ήθελε, που νόμιζε ότι είναι πιο ισχυρός, ακολουθώντας ως δημοτικός σύμβουλος. Υπάρχουν και τέτοια παραδείγματα. Ναι, υπάρχουν. Είδαμε πάρα πολλά. Υπάρχουν, γιατί είναι δύσκολο. Υπάρχουν τέτοιου είδους κοινή κάθοδος είναι, η οποία δεν έφτασε ποτέ ή δεν θα φτάσει στα πρωτοδικεία. Βίκυ, είναι δύσκολη η κάθοδος σε αυτές τις εκλογές. Γιατί χρειάζεται. Ο αριθμός, ο μεγάλος πολύ αριθμός. Μεγάλος αριθμός δημοτικών συμβούλων. Ταυτόχρονα, φαντάσου ότι ένας αριθμός δημοτικών συμβούλων 150-180 χρειάζεται και μεγάλη και διαδικασία για να στηθεί πρώτον και μετά να μπορέσεις να τον βάλεις στη διαδικασία της παρουσίασης στο πρωτοδικείο, όπως είπες. Δηλαδή αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο. Το πρώτο κομμάτι είναι να βρεις τον κόσμο, το δεύτερο το κομμάτι είναι να τους φτιάξεις ο συνδυασμό και να μπορείς να καταθέσεις το πρωτοδικείο. Γι' αυτό λέω ότι μέχρι στιγμής, μέχρι να δούμε ποιοι είναι στο σύνολο οι υποψήφοι με τους συνδυασμούς, δεν μπορούμε να έχουμε συγκεκριμένα δεδομένα. Ο κύριος Γεωργάκος λέει ότι εγώ έχω πάνω από 180 υποψηφίους. Του κυρίου Νίτσα δεν γνωρίζουμε ακόμα πόσοι είναι οι υποψήφοι. Ναι. Ο κύριος Κύρλας και αυτός έχει δώσει έναν αριθμό που έκανε μια μεγάλη παρουσίαση και είχε παρουσιάσει 130, αν δεν κάνω λάθος. Σας με συγχωρέσει ο κύριος Κύρλας αν κάνω λάθος, αλλά και εκεί δεν ξέρουμε πόσοι είναι αυτή τη στιγμή συγκεκριμένα οι υποψήφοι. Δηλαδή, πρέπει να κλείσουν τα ψηφοδέλτια αύριο το βράδυ, να κατατεθούν για να ξέρουμε τον ακριβή αριθμό και να ξέρουμε και τα δεδομένα ακριβώς, που υπάρχουν. Έτσι. Για να ξέρουμε και εμείς πώς μιλάμε. Ναι. Έχουμε μέρες, θα τα ξαναπούμε. Σαφώς και θα ασχοληθούμε και με τους άλλους Δήμους. Τώρα βάλαμε δύο Δήμους μεγάλους στη διαδικασία. Θα ασχοληθούμε και με το Δήμο Ιωαννιτών, που είναι ένα μεγάλο κομμάτι και παρακολουθεί το RTV πάρα πολύ στα Ιωάννινα. Δήμος Πάργας. Θα μπούμε στη διαδικασία. Στο Δήμο Πάργας γίνεται μάχη και στο Δήμο. Ναι, είναι. Θα τα δούμε όλα. Αυτή τη φορά, σε σχέση με το 2019, υπάρχουν και ισχυρές προσωπικότητες, αλλά θα έλεγα και ισχυροί συνδυασμοί. Που έχουν, μέσα, μπράβο, που έχουν μέσα δυνατούς παίκτες, όπως λέω εγώ, έτσι, που ασχολούνται χρόνια με την αυτοδιοίκηση και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αυτοδιοίκηση στις εκλογές. Οπότε θα έχουμε πραγματικά μια πολύ σκληρή μάχη σε όλους τους Δήμους, τουλάχιστον στον νομό Άρτας και στον νομό Πρέβεζας. Και φέτος υπήρξε και μια μεγαλύτερη προσέγγιση σε νέους κυρίως ανθρώπους. Σωστά. Θα δούμε λοιπόν κατά πόσο και οι νέοι καταρτίζουν ή απαρτίζουν ή περιλαμβάνονται στα ψηφοδέλτια των συνδυασμών ή των Σωστά. παρατάξεων. Σωστά. Σε αυτό που λες, ναι, το ίδιο έχει συμβεί και στις περιφερειακές εκλογές. Ναι. Οι υποψήφοι, δηλαδή εκεί οι περιφερειάρχες, στους συνδυασμούς τους έχουν βάλει νέα πρόσωπα μέσα και άφθαρτα, αλλά και πρόσωπα τα οποία πραγματικά έχουν δώσει με το χαρακτήρα του στίγμα και στην επαγγελματική τους κατάσταση, αλλά και στην πολιτική τους, τουλάχιστον για τον τρόπο με τον οποίο έχουν ασχοληθεί και να μπορέσουν να βοηθήσουν τον τόπο τους από κάποια θέση. Ίσως γιατί και η ανανέωση και η διεύρυνση
βοηθάει στις περισσότερες περιπτώσεις. Και το ζητάει και ο κόσμος, πιστεύω, Βίκη μου, πλέον. Βέβαια. Γιατί ο κόσμος βλέπει και έχει μπει σε μια άλλη διαδικασία. Η τεχνολογία έχει μπει πλέον μέσα στο σπίτι μας και θεωρώ ότι ο κόσμος λαμβάνει πολύ περισσότερα μηνύματα από ό,τι λάμβανε και το 2019. Το ίδιο ακριβώς θα γίνει και σε 5 χρόνια το 2028. Φαντάζεσαι ότι το 2028 πώς θα είναι η κατάσταση για την εκλογική διαδικασία. Μπορεί να μην ισχύει τίποτα από ό,τι λέμε τώρα αυτή τη στιγμή. Σωστά. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Η Ήπειρος, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι δυστυχώς πρωταθλήτριες στο κλείσιμο σχολείων. Φέτος στην Ήπειρο συνολικά δεν θα λειτουργήσουν 19 νηπιαγωγεία και 10 δημοτικά σχολεία. Στην ερήμωση χωριών της Ηπείρου και στην αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων αναφέρεται δημοσίευμα της εφημερίδας Πρωτοθέμα. Ειδικότερα το δημοσίευμα αναφέρει: «Ερημώνει η Ήπειρος και αυτό γίνεται ιδιαίτερα εμφανές από τη συρρήκνωση του πληθυσμού στις επαρχίες της. Πιο λυπηρό όμως από αυτό είναι ότι φεύγει και η νέα γενιά από τα χωριά, ένα δυσάρεστο γεγονός που όμως αποτελεί πραγματικότητα και γιγαντώνεται χρόνο με το χρόνο. Ακριβώς αυτή τη διαπίστωση έρχεται να επιβεβαιώσει η απόφαση για την αναστολή λειτουργίας, στην οποία θα τεθούν 29 σχολεία το επερχόμενο σχολικό έτος 2023-2024 λόγω έλλειψης μαθητών στις περιφερειακές ενότητες Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτείας και Πρέβεζας. Πρόκειται για συνολικά 29 εκπαιδευτικά ιδρύματα, 19 νηπιαγωγεία και 10 δημοτικά σχολεία σε 25 χωριά της Ηπείρου, ενώ το πλέον παράδοξο είναι ότι μέχρι και ένα νηπιαγωγείο μέσα στην πόλη της Άρτας βρίσκεται στη λίστα των σχολείων που θα βάλουν λουκέτο. Η απόφαση ελήφθη πριν από μερικές μέρες και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης τη Δευτέρα 7 Αυγούστου. Για την ώρα τα σχολεία θα τεθούν σε αναστολή, ωστόσο η κίνηση αυτή ενδέχεται να προμηνύει και το οριστικό τους κλείσιμο σε μεταγενέστερο χρόνο. Αναλυτικά η λίστα με τα σχολεία που θα μείνουν κλειστά το έτος 2023-2024 είναι: νηπιαγωγεία στην Άρτα, το 7ο νηπιαγωγείο, το νηπιαγωγείο Κεραματών, το νηπιαγωγείο Κυψέλης, Λουτροτόπου, Πέτρας και Ροδαυγής. Στη Θεσπρωτεία, τα νηπιαγωγεία Γκρίκας, Καρπουναρίου και Κεστρίνης. Στα Γιάννενα, τα νηπιαγωγεία Αυγού, Βοτονοσίου, Διστράτου, Μιλιοτάδων, Πλατανούσας και Τσεπέλοβου. Στην Πρέβεζα, το νηπιαγωγείο Βουβοποτάμου, Καστροσικιάς και Πέτρας. Δημοτικά σχολεία στην Άρτα, Αγίου Χαραλάμπους, Κάτω Αθαμανίου, Αμπελιών Αμοτόπου, Λουτροτόπου και Παλαιοκάτουνο. Στα Γιάννενα, Ασβεστοχωρίου, Ζωοδόχου, Κοντινών, Ποταμιάς Κουκλεσίου και Νεοχωρόπουλου. Σημειώνεται ότι στο Νεοχωρόπουλο το σχολείο υπάρχει μόνο στα χαρτιά, καθώς έχει ιδρυθεί ως μονάδα, αλλά δεν έχει κατασκευαστεί διδακτήριο. Αξίζει ακόμη να σημειωθεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ότι στο Δημοπογονείο η κατάσταση είναι ακόμη πιο δραματική, καθώς υπάρχουν μόλις λίγα, ίσως μετρημένα στο χέρι, σχολεία που μπορούν να λειτουργήσουν, να στεγάσουν και να μεριμνήσουν για την διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Στην περιοχή του Πογονείου, από το Καλπάκι έως και τα σύνορα με την Αλβανία, τα περισσότερα σχολεία έχουν πάψει να λειτουργούν ήδη από τις αρχές του 21ου αιώνα. Τα τελευταία 20-25 χρόνια μπορεί να πει κανείς ότι τα χωριά του Δήμου έχουν στερέψει από παιδιά που αποτελούν τη νέα γενιά, ενώ αντίστοιχα ραγδαία είναι και η συρρήκνωση του ενήλικου πληθυσμού, καθώς τα περισσότερα χωριά απαρτίζονται από ελάχιστους κατοίκους, 55 χωριά έχουν λιγότερους από 30 κατοίκους, ενώ σε 3 δεν κατοικεί κανείς. Συμπεραίνεται εύκολα δηλαδή ότι το πρόβλημα της έλλειψης μαθητών, αν και είχε ξεκινήσει από τα ακριτικά χωριά, επεκτάθηκε και στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου, τόσο σε Άρτα και Γιάννενα, όσο και στη Θεσπρωτεία. Αξιοσημείωτο είναι ότι το γυμνάσιο και το λύκειο Πογωνιανής, δύο σχολεία με μεγάλη ιστορία, δεν υπάρχουν πια. Σήμερα στο Δήμο Πογωνίου είναι ανοιχτά μόλις μερικά σχολεία. Ειδικότερα λειτουργούν 5 δημοτικά σχολεία σε Καλπάκι, Παρακάλαμο, Δελβινάκι, Κεφαλόβρισο και Πογωνιανή. Επιπλέον, στις προαναφερθήσεις περιοχές, εκτός της Πογωνιανής, λειτουργούν 4 νηπιαγωγεία. Τέλος, υπάρχουν μόλις 3 γυμνάσια, σε Δολιανά, Παρακάλαμο και Δελβινάκι, ενώ σε ολόκληρη την περιοχή λειτουργεί μόνο το λύκειο στο Δελβινάκι.
Ποιοι είναι όμως οι λόγοι που φέρνουν όλο ένα και συχνότερα στην επιφάνεια αυτό το πρόβλημα? Πρώτον, οι άνθρωποι οι οποίοι επιλέγουν πλέον να μετακινούνται σε αστικά κέντρα όπου η ζωή είναι πιο εύκολη και οι ευκαιρίες περισσότερες, ως εκ τούτου πολλοί καταφεύγουν σε πόλεις όπως τα Γιάννενα και το Μέτσοβο αλλά και στην Αθήνα. Δεύτερο, τα σχολεία της περιοχής έχουν υποβαθμιστεί με αποτέλεσμα να υποβιβάζονται σε διθέσια και τριθέσια. Αυτό σημαίνει ότι αναπόφευκτα είτε θα γίνεται ήδη συνδιδασκαλία μεταξύ τμήματων, ακόμη και τάξεων. Έτσι, πολλοί γονείς επιλέγουν να μην στέλνουν εκεί τα παιδιά τους, αλλά σε μεγαλύτερες πόλεις, όπου οι συνθήκες διδασκαλίας είναι περισσότερο κατάλληλες. Μία λύση που θα μπορούσε να δώσει ανάσα και να διευθετήσει το ζήτημα θα μπορούσε να είναι η συγχώνευση των σχολείων, με την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτή θα γίνει οργανωμένα και με σχέδιο, όπως για παράδειγμα η ύπαρξη σχολικών λεωφορείων για τη μετακίνηση των μαθητών. Σημειώνεται τέλος ότι οι κάτοικοι του Πογονίου το 2011 ανέρχονταν σε 9.600, ενώ μία δεκαετία μετά, το 2021, ο αριθμός τους είχε διαμορφωθεί σε 6.800, μειωμένος δηλαδή σχεδόν κατά 30%. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να διακόψουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε κοντά σας με τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας. Στα σούπερ μάρκετ του ομίλου Ελωμάς φροντίζουμε για σας. Κιμάς Βόιος 8,89. Λευκό τυρί 5,99. Ελωμάς φυσικός χυμός πορτοκάλι 75 λεπτά. Φάγε Junior 1,68. Όλυμπος προϊόντα μείον 35%. Ελωμάς, κάθε μέρα κοντά σας. Επίσης, μέχρι την Τρίτη στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης θα βρείτε κολλιός γιαούρτι στραγγιστό 850 γραμμαρίων μόνο 3,18. Θράκης γεύσης γαλοπούλες 7,49 το κιλό. Coffee Island ελληνικός καφές μόνο 1,95. Καραμολέγκος ψύχα τόστ 35% φθηνότερα. Go On μπάρες πρωτεΐνες 30% φθηνότερα. Και Βιολάντα δημητριακά βρώμης 25% φθηνότερα. Μεγάλες προσφορές μόνο στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης. Τα δικά μας ντόπια καταστήματα. Να τρώει μάνα και του παιδιού να δίνει. Άρτα. Κοτόπουλα από την Ήπειρο της γεύσης. Βιομηχανία γάλακτος Ηπείρου Καράλης. Αγνά παραδοσιακά προϊόντα από φρέσκο γάλα της περιοχής Ηπείρου. Καράλης. Ελληνικά βραβευμένα τυριά. Το τίποτα γίνεται τα πάντα με μία στροφή. Φροντιστήριο Άπειρο. Ζάρα 25 Άρτα. Τηλέφωνο 2681 077 727. Φροντιστήριο Άπειρο. Οι εγγραφές άρχισαν. Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτώβρη, αφού μέχρι αύριο 31 Αυγούστου μπορούν να υποβληθούν οι συνδυασμοί και θα πρέπει στο διάστημα αυτό να έχει ολοκληρωθεί και η οριστική υποβολή και η επικύρωση των υποψηφιοτήτων δημοτικών και περιφερειακών εκλογών. Εμείς πάμε στο Δήμο Αρταίων, στην παράταξη Αρτινών Συνεργασία και την υποψήφια Δημοτική Σύμβουλο με την παράταξη αυτή, τον συμβολεογράφο, τη γνωστή σε όλους μας, Σοφία Εξάρχου. Κυρία Εξάρχου, καλησπέρα. Γεια σας. Κατεβαίνετε με τον συνδυασμό του νυν δημάρχου και εκ νέου υποψήφιο δήμαρχο, τον κύριο Χρήστο Τσιρογιάννη. Να ξεκινήσω καταρχήν από αυτό, από την υποψηφιότητά σας, από την, αν θέλετε, από τη θέλησή σας, από την επιθυμία σας να είστε Δημοτική Σύμβουλο στις φετινές εκλογές. Ναι, να ξεκινήσουμε από αυτό. Η αλήθεια είναι ότι έχω πάρα πολλά χρόνια που ασχολούμαι με τα κοινά, είτε αυτό είναι σε πολιτιστικό επίπεδο, είτε είναι σε, γενικά για τον εθελοντισμό. Έχω μία πορεία αρκετών ετών, πιστεύω. Δηλαδή, από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου, συνεχώς θέλω να προσφέρω κάτι σε αυτή την πόλη. Οπότε τώρα νομίζω ότι μέστοσε και ορίμασε η ιδέα στο μυαλό μου να ασχοληθώ και πιο ενεργά. Γιατί ωραία είναι να είμαστε
ενεργοί πολίτες. Ωραία είναι να έχουμε άποψη για την πόλη μας και να θέλουμε το καλύτερο για αυτή. Όμως, όταν είσαι εκ των έσω, δηλαδή όταν προσπαθείς μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο να κάνεις κάτι, να προσφέρεις αυτή την πόλη, είναι πιο εύκολο. Mm-hmm. Το είπατε και λίγο πριν μόνοι σας. Ενεργός πολίτης είναι μία φράση την οποία μπορεί να χρησιμοποιούμε όλοι, εσείς όμως το έχετε αποδείξει. Δηλαδή, να μην ξεκινήσω από τα μουσικά δρόμενα, να μην πάω δηλαδή από τα ακροταλάρτα, να πάω από τους φίλους του βιβλίου. Ναι. Να πάω από την ενεργό δράση στο φιλοζωικό σωματείο. Να πάω σε άλλες εκδηλώσεις ως εθελόντρια. Να πάω σε άλλους συλλόγους και σε άλλους φορείς όπου και από εκεί έχετε προσφέρει. Και φυσικά σε μία θέση κοινωνική που έχετε, όπως εσείς είστε συμβολιογράφος γνωστή, όχι μόνο στην πόλη, γενικότερα στην περιοχή, δεν έχετε μείνει μόνο στο επάγγελμά σας, αλλά όπως είπατε, μέσα από δράσεις έχετε προσφέρει κοινωνικό έργο. Αυτό δεν το λέω εγώ, το ξέρουν οι πολίτες καλύτερα. Ναι. Ξέρετε όμως από την συλλογικότητα, από την προσπάθεια πολλών ανθρώπων πλέον, θα πρέπει να δώσετε έναν αγώνα όπου σε αυτό θα σας στηρίξουν, δεν ξέρω ποιοι, πώς, φίλοι, γνωστοί, συγγενείς. Θα είστε όμως εσείς, έτσι δεν είναι? Πάμε δηλαδή από το εμείς στο εγώ. Το θέμα είναι ότι, να ξεκινήσω από την τελευταία λέξη, από το εγώ. Ό,τι κάνω και ό,τι προσπαθώ να προσφέρω από τον εαυτό μου μέσα από τις συλλογικές δράσεις, το κάνω για κάποιον καλό σκοπό. Αυτό είναι ο εθελοντισμός. Είναι αλτρουισμός, είναι να μην έχεις εγωισμό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να μην έχεις εγωισμό, να λες εμείς, να μην λες εγώ. Τώρα όμως βρίσκομαι στη θέση να μιλήσω για το εγώ, δυστυχώς, γιατί εγώ ζητάω την ψήφο, εγώ, και δεν το έχω μάθει αυτό. Ξέρετε όμως φιλοσοφικά, αν το αναλύσουμε και αυτό, είναι το εγώ για το εμείς πάλι. Ναι. Έτσι, ναι. Ως επακόλουθο και ως αποτέλεσμα έχει πάλι το εμείς. Ναι, γιατί τα πολλά εγώ δημιουργούν το εμείς. Έτσι. Άρα, μέσα λοιπόν από αυτό, είτε αυτό ήταν από το Σύλλογο των Εθελοντών Αιμοδοτών, είτε αυτό είναι Σωστά. από τον Ερυθρό Σταυρό, που και αυτό έχει μια Πόσο πορεία να ετών. Ναι, προσπαθώ να συνεισφέρω για το κοινό καλό, για το συνάνθρωπο. Είναι πολύ σημαντικό. Mm. Άρα, έχοντας αυτό ως βάση, βγαίνω προς τα έξω να ζητήσω μια στήριξη από τον κόσμο της Άρτας, που είτε με ξέρουν είτε δεν με ξέρουν, έχω αποδείξει ότι έχω μία πορεία για την πόλη. Γιατί όλοι οι υποψήφοι θέλουν το καλό για την πόλη. Mm. Από οποιαδήποτε παράταξη και από οποιοδήποτε μετερίζει. Εγώ από αυτό το μετερίζει, των αρθρών συνεργασία, ζητάω τη στήριξη για να μπορέσω να προσφέρω ακόμη περισσότερα. Mm. Όλα αυτά τα οποία συζητάμε συνθέτουν, αν θέλετε, και την ταυτότητα της πόλης και τι θέλει ο καθένας, ιεραρχώντας φυσικά τις ανάγκες. Δεν λέει κανείς ότι με ένα μαγικό ραβδάκι αλλάζει η εικόνα της πόλης ή αλλάζει η καθημερινότητα από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά μέσα από την προσπάθεια νομίζω ότι σιγά σιγά γίνονται βήματα βελτίωσης για να μπορέσει να υπάρξει και ένα καλύτερο αύριο. Αυτό δηλαδή που οραματίζεται ο κάθε πολίτης και αυτό που θέλει να δει εν τέλει στην περιοχή του. Σε ποιον τομέα θα εστιάζετε περισσότερο αν σας έλεγαν βάλτε προτεραιότητα? Αν σκεφτώ προτεραιότητα, θα βάλω τον πολιτισμό, δηλαδή να μπορέσουν να γίνουν πράγματα στην πόλη μας. Ήδη έχουν ξεκινήσει, γίνονται κάποια πράγματα, υπάρχει βιβλιοθήκη, υπάρχει πινακοθήκη, γίνονται κάποιες εκδηλώσεις. Θα εστιάσω εκεί, να δώσω βάση στον πολιτισμό, διότι από εκεί ξεκινάει η ευζοία των πολιτών της πόλης και όλων ημών. Mm-hmm. Άλλη προτεραιότητα που θα μπορούσα να έχω είναι και τα αντικείμενα με τα οποία έχω ασχοληθεί περισσότερο. Άλλη προτεραιότητα που θα μπορούσα να δώσω είναι για τα φιλοζωικά ζητήματα, όπου έχω μία γνώση όλων αυτών των ετών που ασχολούμαι, έχω αποκτήσει την εμπειρία, έχω και τώρα το τηλέφωνο μου συνέχεια χτυπάει για τέτοια ζητήματα.
Οπότε αυτά τα δύο θεωρώ ότι είναι το βασικό. Και γενικά να γίνει μια, να γίνει η πόλη μας ομορφότερη, να έχει μια καλαισθησία. Έχουμε νερό, έχουμε πολύ νερό, έχουμε τον Αμβρακικό, έχουμε τον ποταμό τον Άραχθο, έχουμε πολλά πράγματα που μπορούμε να βγάλουμε προς τα έξω. Η Άρτα έχει μνημεία, έχει από όλες τις ιστορικές και χρονικές περιόδους. Όλα αυτά μπορούν να αναδειχθούν. Και αυτός είναι ο στόχος του δικός μου, γιατί αυτό γνωρίζω. Όσον αφορά το επάγγελμά μου, λόγω του ότι έχω τελειώσει τη νομική, είμαι συμβολιογράφος, ξέρω πώς λειτουργεί το κράτος διοικητικά, πώς λειτουργεί το νομικό πρόσωπο, διοικητικά θέματα τα οποία είναι δύσκολα να αποπερατωθούν, δηλαδή ξεκινάς τώρα και θες ένα χρόνο, ένα βάθος χρόνου, και αυτό έχω την υπομονή και την επιμονή να το προσπαθήσω, γιατί αλλιώς είναι να είμαστε απ' έξω και να λέμε «Δεν μ' αρέσει αυτό, δεν μ' αρέσει αυτό». Ναι, εγώ τι κάνω για να το αλλάξω. Mm-hmm. Εγώ πώς μπορώ να προσφέρω, να βρω τον τρόπο να το φτιάξω, να το διορθώσω. Κυρία Εξάρχο, επειδή τώρα ουσιαστικά τελειώνει και η διαδικασία, αν θέλετε, της υποβολής, όπως είπαμε, συνδυασμών υποψηφιότητων. Όμως, όλο αυτό το διάστημα και το προηγούμενο, επειδή όσοι γνώριζαν ότι θα είστε υποψήφια, σίγουρα σας έχουν συναντήσει, σίγουρα σας έχουν προσελκύσει με κάποια ερωτήματα, με κάποιους προβληματισμούς. Οι πολίτες, τι είναι αυτό που ξεχωρίζουν περισσότερο από αυτά που σας λένε? Ο καθένας, νομίζω, εστιάζει στην καθημερινότητά του. Εστιάζει στο πώς είναι το σπίτι του απ' έξω, τι παροχές έχει από το Δήμο, τι του προσφέρει ο Δήμος αντισταθμιστικά. Άρα και η κοινωνική πολιτική, δηλαδή, μέρος της καθημερινότητας. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι η καθημερινότητα του καθενός είναι αυτή. Και ναι, μεν εγώ τώρα λέω για τον πολιτισμό ή λέω για τα... Αλλά η καθημερινότητα του, ναι, η καθημερινότητα του είναι για πιο πρακτικά ζητήματα. Ας πούμε, αλλά... Δεν μπορώ να πω. Είναι, όχι, είναι και ναι, γιατί σήμερα, επί παραδείγματι, πριν έρθω εδώ, με συνάντησε μια κυρία, λέω, είμαι υποψήφια. Λέει, θα σου πω εγώ, έχουν πάρει αυτό από τη Βυζαντινή Εκκλησία τάδε και το έχουνε, δεν το δείχνουν και δεν το αναδεικνύουν. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι η καθημερινότητα της συγκεκριμένης κυρίας είναι και αυτό. Αν θα αναδειχθούν κάποια μνημεία της Άρτας, αν μπορεί η Άρτα να είναι εξωστρεφής και να βγει προς τα έξω. Mm-hmm. Να γίνουμε ένα σημείο αναφοράς, ένα σημείο να βάλει ένα πιν στο χάρτη και να λες ότι εγώ θα πάω στην Άρτα για να δω αυτό, ένα, δύο, τρία. Έχει Τζουμέρκα, έχει Αμβρακικό, έχει όλα αυτά θεωρητικά. Εγώ θέλω να εστιάσω σε συγκεκριμένα πράγματα, να καταφέρω δύο από τα πέντε, ένα από τα πέντε. Αυτά. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία στο κεντρικό δελτίο, για αυτή την πρώτη γεύση, αν θέλετε, της δικής σας υποψηφιότητας. Και φυσικά, ο τίτλος που έχουμε από κάτω, μια υποψηφιότητα που ξεχωρίζει, είναι ακριβώς διότι σας ξέραμε μέχρι τώρα μέσα από άλλου είδους δράσεις. Και φυσικά, όπως είπατε λίγο πριν, εξηγώντας τον κόσμο γιατί θελήσατε να είστε υποψήφια, αυτό που σας κάνει να ασχοληθείτε με τα κοινά είναι η αγάπη σας, τουλάχιστον εγώ αυτό συμπέρανα μέσα από όλα από όσα είπατε, η αγάπη σας και για τον τόπο, αλλά κυρίως για τους ανθρώπους, που το έχετε καθημερινά, ναι. Η συναναστροφή, η καθημερινή, αυτό δεν έχει. Η καθημερινότητά μου είναι αυτή, ναι, να προσπαθώ να προσφέρω στον συνάνθρωπο, στον συμπολίτη, να κάνω το καλό. Το καλό έχει πολύ μεγάλη έννοια στη δικιά μου καθημερινότητα. Mm-hmm. Και αυτό, αν θα ήθελα να πω κάτι στους πολίτες, στους συμπολίτες μας που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή, είναι ότι αυτό, να μπορέσουν να μου δώσουν τη δύναμη να έχω ένα λόγο. Αυτά που πασχίζω να τα κάνω απ' έξω έως τώρα, να μπορέσω να τα κάνω από μέσα, ώστε να έχω λόγο. Γιατί είναι άλλο να είσαι απ' έξω και να λες προσπαθώ, και άλλο να είσαι εκ των έσω σε ένα δημοτικό συμβούλιο και να λες προσπαθώ. Έχει διαφορά η προσπάθεια. Έχει λίγο μια διαβάθμιση. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή επιτυχία, σας καλή ευχαριστώ. Συνέχεια. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
Στην εκλογική διαδικασία του Οκτώβρη και των αυτοδιοικητικών εκλογών αναφέρθηκε μιλώντας στην έναρξη της συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας ο Περιφερειάρχης, ο νυν Περιφερειάρχης και εκ νέου υποψήφιος ο κύριος Νεκτάριος Φαρμάκης. Η τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, αφού στις 7 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η προεκλογική περίοδος, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης με τον Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη να κάνει ένα σύντομο πολιτικό απολογισμό. Πριν προχωρήσουμε στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία, μιας και βρισκόμαστε σε μια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία ίσως είναι και η τελευταία ενώπιση του γεγονότος ότι από 7 Σεπτεμβρίου μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο και ως εκ τούτου τίθενται περιορισμοί ως προς τη δυνατότητά μας να συνεδριάζουμε για θέματα, εκτός αν υπάρχουν έκτακτα θέματα για τα οποία θα κληθούμε να λάβουμε αποφάσεις. Και επειδή δεν γνωρίζω αν θα γίνει άλλο Περιφερειακό Συμβούλιο ακόμα μέχρι τότε, σε κάθε περίπτωση όμως, άκερο δεν είναι, είτε είναι το τελευταίο είτε είναι το προτελευταίο, θα ήθελα να εκφράσω μερικές σκέψεις. Φτάνουμε και φτάσαμε στο τέλος μιας τετραετούς θητείας, η οποία σημαδεύτηκε κυρίως και προερχόντως από την κρίση του κορονοϊού. Ακολούθησε η ενεργειακή και πληθωριστική κρίση και όλα αυτά μέσα σε ένα περιβάλλον αρκετά ρευστό, το οποίο δημιούργησε μια ιδιαζόντως μεγάλη πίεση της κοινωνίας. Μέσα ακριβώς σε αυτές τις συνθήκες, νομίζω ότι τόσο ως Περιφερειακή Αρχή, όσο και συνολικά ως Περιφερειακό Συμβούλιο, καταφέραμε με τις ατέλειές μας να βάλουμε ένα ακόμα λιθαράκι σε αυτό που λέγεται δημοκρατία, σε αυτό που λέγεται κοινωνική συνοχή, σε αυτό που λέγεται κοινωνική αλληλεγγύη, σε αυτό που λέγεται προσφορά στον τόπο. Εξαιρώντας, όπως πάντα, γιατί πάντα υπάρχουν και κακές στιγμές σε κάθε ταξίδι, τις κακές στιγμές, θα κρατήσω την διάθεση που επιδείχθηκε από όλους, τουλάχιστον ως πρόθεση, προσφορά και αγάπη στον τόπο. Γιατί να μην ξεχνάμε, παρότι δεν αποφύγαμε τον πειρασμό να περιβληθούμε άλλους ρόλους εδώ στο Περιφερειακό μας Συμβούλιο, εν τούτης, η γενική σούμα που λέμε, κατέδειξε για μία ακόμη φορά ότι το Περιφερειακό μας Συμβούλιο αποτελεί όντως το ανώτατο όργανο διαβούλευσης συλλογικό στην περιφερειά μας. Ο Περιφερειάρχης στάθηκε ιδιαίτερα στη διάθεση προσφοράς και αγάπης προς τη Δυτική Ελλάδα που επέδειξαν όλες οι παρατάξεις και όπως σημείωσε, παρότι δεν αποφύγαμε τον πειρασμό να περιβληθούμε ρόλους, εν τούτης το γενικό αποτέλεσμα για το Περιφερειακό Συμβούλιο ήταν ότι λειτουργήσε ως ανώτατο όργανο συλλογικής διαβούλευσης. Και μάλιστα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δόθηκε αγώνας από όλους για αυτό. Από όλες τις παρατάξεις. Η κάθε μία με τον δικό της τρόπο και με τη δικιά της αντίληψη. Γιατί εκτός από παρατάξεις εδώ μέσα, αποδείξαμε ότι όλοι ότι είμαστε και άνθρωποι. Γιατί πρώτα είμαστε άνθρωποι και μετά είμαστε παρατάξεις. Και αυτό το διέγνωσα σε όλους παρά την διαφορετικότητα στον τρόπο προσέγγισης των θεμάτων. Οφείλω αν μη τι άλλο και δεν είναι προσχηματικό λοιπόν, στο τέλος αυτού του ταξιδιού, να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συνεργασία σε όλα τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου. Στις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους που με αξιοπρέπεια και σεβασμό στο ρόλο τους υπηρέτησαν αυτό το ρόλο που είχε ο καθένας και που το ανέθεσε ο λαός της Δυτικής Ελλάδας. Οφείλω ταυτόχρονα να ευχαριστήσω και το Προεδρείο, την Πρόεδρό μας, τη Γραμματέα, την Αντιπρόεδρο και όλους όσους συμμετέχουν στη λειτουργία του συλλογικού μας οργάνου είναι εδώ δίπλα μας και τα άξια στελέχη της υπηρεσίας μας και πάντα οι υπηρεσιακοί παράγοντες που βρίσκονται
σε κάθε θέμα που αφορά τις υπηρεσίες τους. Οφείλουμε, και δεν είναι προσχηματικό αυτό, ούτε είναι τυπικό. Ξέρετε, ο τύπος ακολουθεί και την ουσία. Οφείλουμε λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί αν μη τι άλλο, και αυτοί με τον δικό τους τρόπο συνέβαλαν στο να λειτουργήσει αυτό που με κόπο και αγωνία προσπαθούμε όλοι να υπηρετήσουμε. Τη δημοκρατία και τον πολίτη. Σίγουρα τα προβλήματα ήταν πολλά. Οι διαφωνίες πολλές, ζήσαμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, τηλεδιασκέψεις, πράγματα που δεν φανταζόμασταν ποτέ να ζήσουμε. Ο Νεκτάριος Φαρμάκης εξέφρασε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο τέλος αυτού του ταξιδιού προς όλα τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, που με αξιοπρέπεια και σεβασμό υπερέτησαν το καθήκον που τους ανέθεσε ο λαός της Δυτικής Ελλάδας. Τα αναπολώ με συμπάθεια, ακόμα κι αν με προβλημάτισαν και ως πολιτικό και ως νομικό. Διαζώσεις, τηλεδιάσκεψη, θα είναι, θέλει, πώς το λένε, ειδική διαδικασία για να μαγνητοσκοπείτε. Δεν θέλει, πώς δεν θέλει. Ο καθένας με τον τρόπο που προσεγγίζει μια πραγματικότητα, πάντως το υπηρετήσαμε, συγκρουστήκαμε, αλλά βγήκε αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα αυτό είναι αυτό που βιώνει ο πολίτης. Καλό ή κακό, αυτό θα κρυθεί σε πολύ λίγο καιρό από σήμερα. Εγώ σε κάθε περίπτωση, κλείνοντας αυτό το ταξίδι και ευελπιστώντας σε ένα καινούργιο, τουλάχιστον όσον αφορά τη δική μας παράταξη, αλλά κλείνοντας σε κάθε περίπτωση αυτό, θέλω να ευχαριστήσω και πάλι όλες και όλους, όλα τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες που συμβάλλουν στη λειτουργία αυτού του οργάνου, και να ευχηθώ και πάλι, χωρίς κανένα ίχνος τυπικότητας, μέσα από την καρδιά μου, έναν καλό αγώνα και επιτυχημένο για τον καθένα προσωπικά όπως τον κυνηγά στις επερχόμενες εκλογές, σε κάθε μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου που είτε είσαι επικεφαλής, είτε ως υποψήφιος περιφερειακός ή υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος, αναζητήσει και ζητήσει την ψήφο των συμπολιτών μας. Θέλω να ελπίσω ότι αυτό το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης που υπήρξε ως στοιχείο δημιουργικότητας μέσα στο Περιφερειακό μας Συμβούλιο, θα προσπαθήσουμε μέσα από την καρδιά μας όλοι να κρατήσουμε και στην προεκλογική περίοδο. Γιατί ένα πράγμα νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι, το τελευταίο που χρειάζεται ο συμπολίτης μας αυτή τη στιγμή, είναι η κοκόρια να τσακώνονται και φυσικά την έλλειψη της ενότητας που χρειάζεται ο τόπος μας, αλλά και η πατρίδα μας. Αυτά είχαμε. Να περάσουμε τώρα να παρακολουθήσουμε και ειδήσεις από την περιφέρεια. Τις εργατικές κατοικίες στα Ρόκα και την Καλαμιά επισκέφθηκε η Δημοτική Αρχή στο πλαίσιο του διαλόγου με τους πολίτες και την τοπική κοινωνία που πραγματοποιείται σε όλο το εύρος του Δήμου Αρταίων ήδη από την αρχή του έτους. Στη συνάντηση μαζί με τον Δήμαρχο συμμετείχαν μέλη της Δημοτικής Αρχής, μέλη των κοινοτήτων και της παράταξης και φυσικά κάτοικοι των περιοχών προκειμένου να τοποθετηθούν για όσα έχουν γίνει, αλλά και για τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν το επόμενο διάστημα. Στο διάλογο που ακολούθησε υπήρξε μια αγώνιμη και ουσιαστική συζήτηση και για όσα αφορούν τους πολίτες. Μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος κ. Τσιρογιάννης ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για σημαντικά έργα που έχουν ολοκληρωθεί αλλά και για διάφορα τεχνικά έργα που προγραμματίζονται. Ειδικότερα, η Δημοτική Αρχή αναφέρθηκε στα μικρά και μεγάλα έργα που έχουν γίνει, με προτεραιότητα φυσικά την καθημερινότητα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται για την κοινότητα των εργατικών κατοικιών, κατασκευή αποχέτευση ομβρίων υδάτων, ώστε να μην δημιουργούνται πλημμυρικά φαινόμενα εντός του οικισμού, εγκατάσταση νέου δικτύου φωτισμού με φωτιστικά LED. Δημοπρατήθηκε το έργο του εξοραϊσμού αναβάθμισης πλατείας, κατασκευή παιδικής χαράς με βάση τα πρότυπα ασφαλείας, διαμόρφωση χώρων πρασίνου, βελτίωση των εγκαταστάσεων του σχολείου, συνεισφορά στην επίλυση του ιδιοκτησιακού για την χωροθέτηση του ιερού ναού στην περιοχή, τοποθέτηση έξυπνης τάσης, βελτίωση των εγκαταστάσεων του γηπέδου στον οικισμό, έγιναν διάφορα σημαντικά τεχνικά έργα, χαλικοστρώσεις και κοπή βλάστησης αγροτικών δρόμων, καθαρισμός αυλάκων, ηλεκτροφωτισμός, συντηρήσεις και άλλα.
για την κοινότητα Ρόκα. Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών δρόμων που οδηγούν σε αγροτικές καλλιέργειες. Έγιναν εργασίες βελτίωσης και συντήρησης στις εγκαταστάσεις του πρώην Δημοτικού Σχολείου και του Πνευματικού Κέντρου. Τοποθέτηση ελαστικοσυνθετικού τάπητα στην αυλή του σχολείου, δημιουργώντας έναν αθλητικό χώρο για την νεολαία της περιοχής. Δημιουργία παιδικής χαράς βάσει των προδιαγραφών ασφαλείας. Υλοποίηση του έργου επένδυσης του κεντρικού αρδευτικού άβλακα Βλαχέρνα Γραμμενίτσα Ρόκα. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης του οικισμού από την περιφέρεια Ηπείρου και της ΔΕΙΑ Άρτας. Τοποθέτηση νέων κολόνων ηλεκτροφωτισμού. Έγιναν εργασίες βελτίωσης και συντήρησης στο κημητήριο. Εργασίες συντήρησης στο υδραγωγείο. Εργασίες συντήρησης στο γήπεδο της περιοχής. Υπεγράφει σύμβαση για την τοποθέτηση ταχυδρομικών θηρίδων. Έγιναν διάφορα σημαντικά τεχνικά έργα χαλικοστρώσης και κοπιβλάστησης αγροτικών δρόμων, καθαρισμός αυλάκων, ηλεκτροφωτισμός, συντηρήσεις και άλλα. Για την κοινότητα της Καλαμιάς, ασφαλτοστρώσεις αγροτικών δρόμων που οδηγούν σε αγροτικές καλλιέργειες. Έγιναν εργασίες βελτίωσης και συντήρησης στις εγκαταστάσεις του πρώην Δημοτικού Σχολείου και του Πνευματικού Κέντρου. Τοποθέτηση ελαστικού συνθετικού τάπητα στην αυλή του σχολείου, δημιουργώντας έναν αθλητικό χώρο για την νεολαία της περιοχής. Δημιουργία παιδικής χαράς βάσει των προδιαγραφών ασφαλείας. Υλοποιήθηκε το έργο επένδυσης του κεντρικού αρδευτικού άβλακα Βλαχέρνα Γραμμενίτσα Ρόκα. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης του οικισμού από την περιφέρεια Ηπείρου και της ΔΕΙΑ Άρτας. Τοποθέτηση νέων κολόνων ηλεκτροφωτισμού. Έγιναν εργασίες βελτίωσης και συντήρησης στο κημητήριο. Εργασίες συντήρησης στο υδραγωγείο. Εργασίες συντήρησης στο γήπεδο της περιοχής. Υπεγράφει σύμβαση για την τοποθέτηση ταχυδρομικών θηρίδων. Έγιναν διάφορα σημαντικά τεχνικά έργα, χαλικοστρώσεις και κοπιβλάστησης αγροτικών δρόμων, καθαρισμός αυλάκων, ηλεκτροφωτισμό, συντηρήσεις και άλλα. Η Εφορία Αρχαιοτήτων Ετωλοακαρνανίας και Λευκάδος, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα προσκαλούν το κοινό στην τελετή εγγενείων του έργου «Στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Πλευρώνας», που θα τελεστούν το βράδυ της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου, την 5η 31 Αυγούστου και ώρα 7.30, στο Αρχαίο Θέατρο της Πλευρώνας από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Την τελετή θα πλαισιώνει παρουσίαση του έργου και μουσική εκδήλωση με τη Φωτεινή Δάρα, με ένα κομμάτι φεγγαριού στα χέρια. Η αρχαία Πλευρώνα, με το εντυπωσιακό τείχος της, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ετωλικές πόλεις. Σε ξεχωριστή θέση και σε επαφή με το τείχος βρίσκεται το Μικρό Θέατρο, το οποίο αρχικά είχε χρησιμοποιηθεί ως βουλευτήριο. Η πανοραμική θέα προς τη λιμνοθάλασσα, τις απέναντι ακτές Πελοποννήσου και τις εκβολές του Αχελώου είναι μοναδική. Το σκηνικό οικοδόμημα σε επαφή με το τείχος και το αμυντικό πύργο που χρησιμοποιούνταν και ως αποδυτήρια των ηθοποιών, προσδίδει μία επιπλέον σημαντική κατασκευαστική ιδιαιτερότητα. Το συγχρηματοδοτούμενο έργο προϋπολογισμού 900.000 ευρώ υλοποιείται απολογιστικά και δια αυτεπιστασίας από την Εφορία Αρχαιοτήτων Ετωλοακαρνανίας και Λευκάδος και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το Δεκέμβρη του 2023. Εντάχθηκε τον Ιούλιο του 2020 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014-2020 με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η σύνταξη της μελέτης αποκατάστασης, επιστημονικά υπεύθυνος της οποίας ήταν ο ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θράκης, Γεώργιος Καραδέδος, έγινε μέσω προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Με τις προτινόμενες εργασίες αντιμετωπίζονται αφενός προβλήματα φθοράς του δομικού υλικού του μνημείου, αφετέρου επιδιώκεται η αποκατάσταση σε επιτρεπτά όρια της μορφής του για λόγους αισθητικούς, διδακτικούς και πρακτικούς, χωρίς να αλλοιώνεται η αυθεντικότητά του. Εκτός από τη συμπλήρωση των εδωλίων του κύλου με νέα αποχυτό υλικό, οι πιο εκτεταμένες και απαιτητικές αναστηλωτικές εργασίες έγιναν στο σκηνικό οικοδόμημα με τη συμπλήρωση της εσωτερικής παριάς του τείχους, στην οποία στηρίχτηκαν τα αρχιτεκτονικά μέλη του ορόφου του, φτάνοντας σε συνολικό ύψος 2,5 μέτρων. Παράλληλα, αποκαταστάθηκαν το μεγαλύτερο τμήμα της πυλίδας του πύργου του θεάτρου, η νότια κτιστή κλίμακα που οδηγεί στον όροφο της σκηνής, η αναστήλωση του βόρειου παρασκηνίου και τμήματος του προσκηνίου και του τόξου της βόρειας παρόδου του θεάτρου,
το ύψος του οποίου φτάνει τα 3 μέτρα και 70 εκατοστά. Η υλοποίηση του έργου αποτελεί το επιστέγασμα των μακροχρόνιων και εκτεταμένων εργασιών ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου της Πλευρώνας από το 2002 μέχρι σήμερα, μέσω διαδοχικών συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, δηλαδή του ΓΑΜΑ Κουπουσού και ΕΣΠΑ, που έχουν καταστήσει την αρχαία πόλη έναν από τους πλέον οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους της Ατωλοακαρνανίας. Για τη μεταφορά των πολιτών, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος θα διαθέσει λεωφορεία από την Πάτρα στις 18:30 το απόγευμα, από τη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών, από το Μεσολόγγι στις 7 το απόγευμα, μπροστά από την είσοδο του Κήπου των Ηρώων. Η επιστροφή θα γίνει μετά το πέρας της συναυλίας. Με τον Μητροπολίτη Ιωαννίνων Μάξιμο συναντήθηκε ο Δήμαρχος Δημήτρης Παπαγεωργίου. Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της συνεχούς συνεργασίας που υπάρχει μεταξύ του Δήμου και της Μητρόπολης. Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσε τη σχολική στέγη, καθώς αρκετά από τα σχολεία, κυρίως το εναστικό ιστό, λειτουργούν σε κτίρια που έχουν παραχωρηθεί από τη Μητρόπολη. Ο Δήμος Ιωαννιτών θα συνεχίσει να μεριμνά για τη συντήρηση και την αναβάθμιση των συγκεκριμένων υποδομών, αφού στόχος του είναι να παράσχει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τη φιλοξενία των μαθητών. Ο Δήμαρχος Δημήτρης Παπαγεωργίου εξήρε τη συνεργασία που υπήρξε με τη Μητρόπολη τα προηγούμενα χρόνια και τόνισε ότι αυτή θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί. Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ολοκληρώθηκαν οι διαγωνιστικές διαδικασίες και ανατέθηκαν στους προσωρινούς αναδόχους τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 2023-2024 για την έγκαιρη και απρόσκοπτη μεταφορά 15.138 μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των τύπων δημοσίων σχολείων στις περιφερειακές ενότητες Αχαΐας, Ατωλοακαρνανίας και Ηλίας. Ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου Ανδρέας Φίλιας, σε συνεργασία με τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες Μαρία Σαλμά, Χαράλαμπο Μπονάνο και Βασίλη Γιαννόπουλο αντίστοιχα, δρομολόγησαν έγκαιρα τις απαιτούμενες διαδικασίες και με βάση την πρώτη καταγραφή αναγκών των σχολείων, διαμόρφωσαν ήδη τα δρομολόγια για την επόμενη σχολική χρονιά, προϋπολογισμού περίπου 23 εκατομμυρίων ευρώ, ώστε την 11η Σεπτεμβρίου οι μαθητές της περιφέρειας που δικαιούνται μεταφοράς να προσέλθουν χωρίς τα προβλήματα που διαπιστώνονταν παλαιότερα στο σχολείο τους, έγκαιρα και με ασφάλεια. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα δωρεάν μεταφοράς μαθητών εξυπηρετεί 15.138 μαθητές στη Δυτική Ελλάδα, με 4.235 δρομολόγια λεωφορείων και μισθωμένων ταξί. Από το σύνολο των δρομολογίων για τα 47, ο διαγωνισμός θα επανεληφθεί, καθώς ο πρώτος κηρύχθηκε άγωνος. Γκανιάτσας. Επισκευές κινητών τηλεφώνων όλων των εταιριών. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Xperia Sony. Samsung Collection Point. Γνήσια ανταλλακτικά, στις καλύτερες τιμές και τρίμηνη εγγύηση επισκευής. Δωρεάν διάγνωση και εκτίμηση κόστους. Γκανιάτσας, Ζάρα 69, Άρτα. Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες προβλέπω το καιρός αύριο στην Βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στην κεντρική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος προβλέπω το καιρό στα νησιά του Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
Γενικά έθριος με πρόσκαιρες αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, τα ορεινά, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στην Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Σας ευχόμαστε να έχετε όλοι ένα πολύ όμορφο βράδυ.